οριστική ταφόπλακα, κυρίες και κύριοι, φαίνεται πως μπαίνει στο θέμα της Λιμενικής Ακαδημίας της Αλεξανδρούπολης. Μετά από 12 περίπου χρόνια, διάστημα κατά το οποίο υπήρχαν δεσμεύσεις, βρέθηκαν ανάδοχοι, παραχωρήθηκε ακόμα και έκταση. Το θέμα θεωρείται λήξαν μετά και τις σχετικές δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, στις οποίες και τονίζει ότι πόρια επιπλέον έργα δεν υπάρχουν πλέον. Ήταν τέλη του 2000 όταν στο τραπέζι του διαλόγου για βασικά έργα υποδομής εμφανίστηκε η πρόταση για τη δημιουργία Λιμενικής Ακαδημίας με έδρα την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Ήταν αρχές του 2001 όταν ο τότε Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Φωτιάδης αναθέτει στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου την εκτέλεση του έργου με παράλληλη παραχώρηση έκτασης περίπου 100 στρεμμάτων στην περιοχή της Χιλής. 2002 και ένας διαγωνισμός ευρωπαϊκών διαστάσεων λαμβάνει χώρα μέσα από τον οποίο και αναδεικνύεται ο ιδιώτης, ο οποίος και θα αναλάβει το έργο. Από εκεί και έπειτα, σιωπή. Ενστάσεις από ιδιώτες και μια πολιτεία που από το 2004 όχι απλά δεν προχωρά το θέμα, αλλά ούτε καν το συζητά. Όλα αυτά μέχρι σήμερα. Γιατί μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής φαίνεται πως ξεκαθαρίζει προς το παρόν τα πράγματα, αφού ερωτηθείς ο ίδιος για το τι πρόκειται να γίνει με την ανωτατοποίηση των σχολών του Λιμενικού, ο ίδιος ξεκαθάρισε. Είχε ως κατεύθυνση, ως πρόταση, οι ακαδημίες να γίνουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτό όμως σημαίνει αυτονομία των σχολών και επιπλέον ένα τεράστιο δυσβάσταχτο για την εποχή κόστος, το οποίο αδυνατεί το σημερινό ελληνικό κράτος να επομιστεί. Επομένως, παραμένουμε μέσα στο πλαίσιο το οποίο έχουμε σήμερα ως δυνατότητα. Είναι αρκετά ευρύ. Με τη δήλωση αυτή, ουσιαστικά μπαίνει ένα τέλος σε όλα τα σενάρια που ήθελαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει όχι μόνο η Λιμενική Ακαδημία, αλλά πόσο μάλιστα να γίνει και στην Αλεξανδρούπολη. Η περιοχή φαίνεται πως το τελευταίο χρονικό διάστημα μετρά μόνο χαμένες ευκαιρίες. Μετά τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης, το τελευταίο χρονικό διάστημα οριστική ταφόπλαχα φαίνεται πως μπαίνει και στο θέμα της Λιμενικής Ακαδημίας. Το θέμα είχε αναδείξει, τρέξει και φέρει κοντά στην υλοποίηση σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές ο τότε Υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Φωτιάδης. Δυστυχώς, ένα έργο το οποίο είχε φτάσει στο τέλος και θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει ήδη η Λιμενική Ακαδημία, έχει σχεδόν τελειώσει κάθε ελπίδα. Και δυστυχώς αυτή η ελπίδα τέλειωσε από τότε που αποχώρησε από το Υπουργείο Οικονομικών. Πρέπει να θυμίσω, είχε ήδη δημοπρατηθεί το έργο, ήδη είχε γίνει ο διαγωνισμός ο ευρωπαϊκός, ήδη είχαν υποβληθεί προτάσεις από 7 μεγάλες εταιρείες τραπεζικές και τεχνικές και έγινε η προεπιλογή των εταιριών και απέμεινε η εκδίκαση μιας αποκλειστής εταιρείας προκειμένου να ανατεθεί το έργο. Δυστυχώς από το 2004 και μετά δεν υπήρξε κανένα απολύτως ενδιαφέρον, πάγωσε το ζήτημα και βέβαια και η παραμικρή ελπίδα, όπως εσείς μου είπατε, έχει σβήσει τώρα με την δήλωση του Υπουργού του κυρίου Παπουτσή. Όπως τονίζει ο κύριος Φωτιάδης, η υπόθεση αυτή είναι μία ακόμα ανοιχτή πληγή για την περιοχή και τις χαμένες πλέον ευκαιρίες που μετρά. Χάθηκε μια ευκαιρία η οποία θα έλεγα είχε φτάσει στο τέλος και ήταν μια ευκαιρία γιατί αναπτυξιακές πρωτοβουλίες δεν υπάρχουν, το ξέρουμε, ενώ η παροχή υπηρεσιών όπως η ίδρυση μιας καινούργιας σχολής και μάλιστα μεγάλης σχολής των χιλίων και πλέον φοιτητών θα δημιουργούσε προϋποθέσεις για νέες θέσεις εργασίας. Δυστυχώς θα έλεγα η έλλειψη συντονισμού, η έλλειψη ενδιαφέροντος και κυρίως από τη δική μας πλευρά αλλά και από την πλευρά της κεντρικής διοίκησης και των κυβερνήσεων μετά το 2004, ότι μας οδήγησε πραγματικά στο ναυάγιο μιας εποφελούς για τον τόπο μας προσπάθειας.